ατμόσφαιρα, θα μείνουμε στο θέμα της έλλειψης των ακινήτων. Και θα πάμε μέχρι τη Σαντορίνη. Γιατί θα πάμε στη Σαντορίνη? Ακούσαμε μια απίστευτη ιστορία με δάσκαλο, ο οποίος χρειάστηκε να μείνει στο σχολείο γιατί δεν έβρισκε σπίτι να νοικιάσει, έβρισκε πάρα πολύ ακριβά. Μένει μέσα στο σπίτι, στο σχολείο. Και θα μας το πει τώρα και ο κύριος Γιάννης Μιλιάδης, πρόεδρος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θύρας και Νήσων. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Και ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να μας πείτε την ιστορία αυτού του δασκάλου, τον οποίο προσπαθήσαμε κιόλας να βρούμε, δεν κατέστη δυνατόν. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, έμενε μέσα σε τάξη? Ήταν μοναδικός. Και όντως για κάποιες μέρες μέσα στο σχολείο, μέσα στο δημοτικό σχολείο. Για ποιο λόγο δεν έβρισκε κάποιο σπίτι να νοικιάσει ή ό,τι έβρισκε, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ ακριβό? Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά από επιστροφή πρέπει να δείξω κάποιο μικρόφωνο, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, παιδιά, φτιάξτε την επιστροφή στον άνθρωπο για να μπορεί, δεν είναι εξοικειωμένος. Θα το φτιάξουμε εμείς σας, αρέσουμε, πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε. Η Σαντορίνη ιδιαίτερα φέτος παρουσιάζει τεράστιο πρόβλημα στη στέγαση. Και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί? Καταρχάς, μιλάμε για μια τουριστική περίοδο, η οποία σε όλη την Ελλάδα, όπως μάλλον η Σαντορίνη, είναι σε άνθηση. Mm-hmm. Μιλάμε για μια τουριστική περίοδο η οποία έχει επιμηκυνθεί κατά πολύ. Μιλάμε για πολλά σπίτια τα οποία πλέον έχουν διατίθενται σαν Airbnb. Το γνωρίζουμε, όπως συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Άρα δεν έχουν μείνει σπίτια για τους ανθρώπους που εργάζονται και ως δάσκαλοι. Πολύ σωστά, και πρέπει να συνυπολογίσουμε το ότι μετά από 12 χρόνια διοριστίας, πέρυσι και φέτος γίνανε μόνιμοι διορισμοί. Σύντομα ότι φέτος για πρώτη φορά πάλι οι αναπληρωτές δάσκαλοι προσλήφθηκαν πολύ νωρίτερα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συνεπώς όλοι αυτοί μπήκανε στο παιχνίδι. Εγώ θέλω να βάλω πρακτικά το ζήτημα. Για να νοικιάσεις ένα σπίτι και να μείνει ένας άνθρωπος εκεί, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, πόσο πρέπει να πληρώνει το μήνα, περίπου, θα τα ξέρετε εσείς εκεί. Πόσο πληρώνει? Γνωρίζουμε, κοιτάξτε, κάτω από 400 ευρώ δεν βρίσκεται. 400. Ποιος είναι ο μισθός του? Ο μισθός 8.500-900 ευρώ, εκεί είμαστε. 850 με 900 καθαρά, έτσι. Καθαρά, και αν συνυπολογίσετε, σας λέω τώρα το κατώτατο 400, μπορεί και με 500, με 600 ακόμα. Ωραία. Εάν δίνει λοιπόν κατά μέσο όρο 450, δηλαδή το μισό του μισθό το δίνει σε ενίκιο, δεν θα φάει, δεν θα πληρώσει φως, δεν θα πληρώσει νερό, δεν θα πληρώσει τηλέφωνο, δεν θα μετακινηθεί. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζει? Στη Σαντορίνη, ξέρετε, υπολογίζεται γύρω στο 1-20% πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και στη βενζίνη και στα είδη πρώτης ανάγκης. Το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ πιο ακριβό. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Σαντορίνη, συμβαίνει σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Το είχαμε πει εδώ. Σωστά. Το είχαμε πει. Παιδεία ολόξης λαμπρό. Επιδότηση του ενοικίου για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι νέοι άνθρωποι, είναι και οι καθηγητές. Όπου και αυτός ο δάσκαλος, καθηγητής, δεν ξέρω τι είναι, δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος ο άνθρωπος. Είμαι μέσα στα πλαίσια που είπατε πριν, είμαι 35. Δεν ξέρω αν επιδοτείτε. Θα έχει διοριστεί εκεί μέχρι να πάει κάπου αλλού. Θα δούμε αν επιδοτείτε. Και αν δεν επιδοτείτε, να το βάλουν. Αυτό αφορά στρατιωτικούς, αφορά αστυνομικούς, αφορά καθηγητές και δασκάλους, αφορά γιατρούς. Έδωσε ένα κέντρο υγείας στην Μήλο. Στο κέντρο υγείας φτιάξανε και ένα δωματιάκι για να κοιμάται ένας γιατρός. Και ξέρεις τι έγινε, Μαρία? Ασκήθηκε δίωξη εναντίον του διευθυντή του κέντρου υγείας. Ναι, επειδή το έκανε αυτό. Το θυμόμαστε, το θυμόμαστε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλιάδη. Υπάρχουν και περιπτώσεις δασκάλων που έχει χρειαστεί να κοιμηθούν στο κάμπινγκ του νησιού? Εννοείται. Και στη θάλασσα. Οι λίγοι τυχεροί βρήκαν σπίτι νωρίς, αλλά σας ακούσατε τα ποσά. Έτσι. Κάποιοι άλλοι, πολύ λίγοι, γιατί υπάρχει και η καλή πλευρά της Σαντορίνης. Μάλιστα. Η τοπική κοινωνία, η οποία βοηθάει τους εκπαιδευτικούς. Παρ' όλα αυτά, σε γενικότερες γραμμές και στο κάμπινγκ έχουν κοιμηθεί δάσκαλοι, και στο σχολείο έχουν κοιμηθεί δάσκαλοι, και στο αυτοκίνητο έχουν κοιμηθεί δάσκαλοι. Και αυτοί που υποτίθεται έχουν βρει σπίτι τον τελευταίο καιρό, υπολογίζεται ότι θα μπουν μέσα μετά τις 20 Σεπτέμβρη, 25, 1 Οκτώβριο. Οπότε μέχρι τότε πρέπει να πληρώνουν το λιγότερο 50 ευρώ το βράδυ σε κάποιο ξενοδοχείο. Οπότε τα πρώτα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και μετά για ποιο λόγο δεν πάνε δάσκαλοι γιατροί στα νησιά να δουλέψουν κανονικά. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο το θέμα του δασκάλου, είναι και υποσχέσεις οι γιατροί, που το νοσοκομείο είναι για κλείσιμο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι πυροσβέστες, είναι αστυνομικοί. Στρατιωτικοί. Και εμείς δεν κάναμε την σύνδεση για το εντυπωσιακό του θέματος δάσκαλος κοιμάται στο σχολείο, αλλά για να τα ακούσουν και να το λύσουν. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν,